Με την κυρία Λιάννα Κανέλη θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καιλημέρα. Καταρχήν που είσαι καλημέρα, καλημέρα. εδώ. Καλημέρα. Και... Συν καλά τα εμβόλια, τα οποία συστήνουμε ανεπιφυλάκτως σε όλου και όλε. Πες το, γιατί δεν το συστήνουν Κάποιοι όλοι. δεν το συστήνουν. Όχι, οφείλουν. Και το λέω αυτό, το γιατί ξέρουμε όλοι ότι έχει περάσει περιπέτειες διάφορα. Φίλων, και είσαι... Οφείλουν να το συστήνουν. Και είναι και κουτό και χαζό και ό,τι άλλο θέλει ε, να αρνείται κάποιο την επιστήμη ή να την επικαλείται κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Mm -hmm. Είμαι πολύ σαφή σε αυτό το πράγμα που λέω. Αλλά και η διοχέτευση αυτή τη αγωνία δεν είναι ανεξάρτητη από λάθο χειρισμού. Σωστό. Τώρα, για να είμαστε δεν και ειλικρινεί, ναι. καθόλου. Ακριβώ Ότι γίνεται business, γίνεται business. Ε, γίνεται business γιατί το φάρμακο δεν είναι δημόσιο αγαθό. Mm -hmm. Αν ήταν δημόσιο αγαθό, δεν θα γινόταν business. Γίνεται business και στην υγεία. Άκουγα πριν και τα τρία λεφτά που ήμουν μέσα στο στούντιο τον κύριο Χατζηδάκη mm -hmm. και ω ένα βαθμό θα έπρεπε και κάποιο να του πει. Ότι δεν μπορεί να τα εμφανίζουν όλα ως να είναι οι άγιοι υπερασπιστέ των εργαζομένων. Γιατί εμφανίστηκε σαν να είναι ένα από του τρει οματοφύλακε, άθο Πόρθο Άραμι, των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και δεν είναι αληθέ. Δεν είναι αληθέ. Και, και δεν είναι αληθέ για κάποια πράγματα. Θα φέρω ένα χαρακτηριστικό. Πάμε στην απεργία. Εμεί ζητήσαμε την ονομαστική από το 55 μέχρι το 124, μέχρι το τέλο. Δηλαδή, αυτά που είναι τα πραγματικά έξω από τι δύο οδηγίε, οι οποίε εμπεριέχουν και δύο. Πραγματάκια τα οποία μπορεί να είναι και πολύ ωραία και πολύ ελκυστικά, όπω η άδεια του μπαμπά. Εντάξει. Αυτό γιατί δεν Προσ... το ψηφίσατε. Προσ... Κοίταξε να δει: ναι. Όταν είσαι κάθετα αντίθετο σε κάτι. Η... Ε, καλά. Η... Μπορεί διαφορά... να διαβάσει όμω το καλό. Ανάμεσα... Αφού όχι. Συμφωνείς. όχι, όχι, όχι. μισό λεπτό. Το έχουμε κάνει ναι. πολλέ φορέ. Όταν πάμε στο παρόν. Όταν πα στο παρόν επί τη αρχή, έχει τα περιθώρια να ψηφίσει και κάτι από τα άρθρα. Όταν όμω είσαι. Κάθετα Αντίθετο στο σύνολο του νομοσχεδίου, ναι, δεν ναι. έχει νόημα να το ψηφίσει γιατί τότε νομιμοποιεί ή ακυρώνει την ψήφο σου επί τη αρχή. Να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι σαν να μου yeah. λε ότι ψηφίζω τη σοκολάτα που έβαλε, mm -hmm. γιατί είναι γλυκό πράγμα η σοκολάτα που από κάτω έχει τρεχνίνει. Μάλιστα. Όχι, αν μπορεί να το καταλάβει. μου την κόψει τη σοκολάτα όσα... από πάνω και τη φάω. Να, να, να πω κάτι. Δεν κόβε τη σοκολάτα χωρί να έχει τον κίνδυνο να φά και τη, και τρεχνίνη από κάτω. Δηλαδή, συγγνώμη, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Μην μείνουμε στι σοκολάτε. Γιατί άμα μείνουμε στι σοκολάτε. Θα είμαστε σαν τον εργολάβο πολυκατοικιών και τον διαχειριστή των χθεσινών. Εγώ που είμαι πατέρα. Να το συζητήσουμε και αυτό. Εγώ που είμαι πατέρα και θέλω να έχω τι άδειε και τι πρόνοιε που λέει ο Χατζηδάκη. Είναι η ψήφο του Κουκουέ από την οποία κρεμόταν αυτό, για να είμαστε και σαφεί. Μες. Δεν Α, κρεμόταν μ. από αυτό. Συμφωνείτε όμω με αυτό. Μα βεβαίω συμφωνούμε για πολύ περισσότερο από αυτό. Για πολύ περισσότερο από αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ναι στην υποκρισία. Επειδή είναι ωραία η μάσκα, να κρύψουμε την ασκήμια από κάτω. Ένα το κρατούμε. Μες. Δεύτερον. Δηλαδή το Θα όχι θέλει να, πάνω... να καταδείξει ότι όχι σε όλα. Γιατί είναι αντίθετο το κουτί. Αλλά σε επιμέρου θέματα συμφωνείτε. Γιατί αντίθεση. Θα σου πω, όταν λέμε Αλλά στα σκουπίδια, εννοούμε στα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν κάνει επιλογή. Υπάρχει κόσμο οποίος είναι αναγκασμένο να κάνει επιλογή ή τα ζώα που πάνε και ψάχνουν στα σκουπίδια. Εμεί δεν επιδαψιλεύουμε στου εργαζόμενου, να σου το πω έτσι, και ε, καλά, λίγο καταρευουσιάνικα κάτι. Άξτε δεν έχει και τίποτα καλό το νομοσχέδιο. Η, η, Όλα τα Μπορεί να βρει τρία-τέσσερα πράγματα καλά είπε μέσα. Με. Αλλά αυτά είναι προφάσει αναμαρδίε. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτά περί ε, των οδηγιών θα μπορούσαν να έχουν έρθει χωριστά. Ανεξαρτήτω από το νομοσχέδιο. Ναι, <σχέδιο> να περαστούν ω <ως> συμφωνίε τη <σχέδιο> Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη φορά είναι, <σχέδιο> και να πούμε ναι. <σχέδιο> και <θα> το καταψηφίσατε τότε. Βεβαίω. Σε ορισμένα πράγματα θα λέγαμε ναι. Κατάλαβε. Δεν το θέλατε μέσα στο νομοσχέδιο αυτό. Το πήρε, <σχέδιο> το πήρε <σχέδιο> και το κόλλησε για να κρύψει το από το 1955 μέχρι το 124. Τη απολύσταση είναι ότι κατάφερα ένα παράδειγμα. Για να το καταλάβει ο κόσμο. Να καταλάβει ο κόσμο γιατί μπορεί κάποιο να είναι όχι απλώ κάθετα αντίθετο, αλλά και προειδοποιητικό. Αυτό κρατήστε από το κουκουέ. Προειδοποιητικό. Και αν αυτά που λένε τώρα δεν τα εφαρμόσουν από την Τρίτη, αμέσω μετά του Αγίου Πνεύματο, θα τα εφαρμόσουν μετά από ένα μήνα, όταν θα αρχίσει να τσούζει θα το καταλάβουν. Θα καταλάβουν, α πούμε, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εποχιακοί, τι ζημιά έχουν να πάθουν και τι λεφτά θα χάσουν. Και δεν θα φταίει το ότι δεν έρχεται τουρίστιμο ο τουρισμό. Μιλώ για αυτού που ήδη δουλεύουν. Αυτοί που δεν έχουν συλλογικέ συμβάσει και έχουν ατομικέ, που θα μπουν τώρα οι Κυριακές μέσα, ακόμα και στο πετώ και στο σκυρόδεμα. Mm -hmm. Θα καταλάβουν. Ε, 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 να φέρω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Υπάρχει η νοοτροπία ότι οι δούλοι του 21ου αιώνα μπορούν να επιστρατεύονται για το κοινό καλό. Πουλά το κοινό καλό, χάνεται από κάτω η ουσία τη δουλειά. Πώ το πουλά το κοινό καλό, Έτσι, ε, το, το ακούσαμε και παραδείγματι στη Βουλή. Μω, ο ανάπηρο που θέλει να πάει στη δουλειά του που δεν θα έχει συγκοινωνία, γιατί να μην έχει συγκοινωνία. Και έρχομαι και σου λέω. Σε κρίση μεγάλη για το κοινό καλό. Επιστρατεύει και, και, έχεις το δικαίωμα να υποχρεώσει τα συνδικάτα του εργαζόμενου να επιστρατεύσουν το 33% το τρίτον των τρίτων των εργαζομένων για να δουλέψει η επιχείρηση τη κοινή ωφέλεια. Μπορώ να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Ναι. Επιστρατεύτηκαν οι κλίνε μεθ πάνω στην κρίση. Όχι. Όχι. Γιατί αυτή ανήκει στου ιδιώτε και στο μεγάλο κεφάλι. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν <Δεσαι> δε σου είπε θα βάλει τη βάρδια και θα πληρωθεί κιόλα. Μη μου λέτε τέτοια πράγματα. Απλώ θα το... κοπεί το μεροκάματο. <σχ> και θα πρέπει να κάνει και διαπραγμάτευση με το ποιο θα μείνει και ποιο δεν θα μείνει. <σχ> δεν μου λε τώρα, θα έρθω <σχ> α... εγώ με μία ντουντούκα έξω από το σκάι. <σχ> με ντουντούκα, όχι με βόμβα. Για να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Και θα με προσωμιάσει με βομβιστή. Ε, όχι. Και σου πληρώσω και αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ακρότητε. Καταργούνται οι δηλαδή είναι απεργίες τρακές. με το νομοσχέδιο αυτό. Ε, καταργούνται στην πραγματικότητα. Καταργούνται. Αφού εάν α, πάω εγώ σαν α, σωματείο είναι, και είναι, το, είναι ε, στα χαρδιά, δεν κριθεί παράνομη, μπορώ χαρδιά. να την κάνω. Μα είναι στα χαρτιά. Αυτή η αντίληψη ότι ο εργοδότη με τον εργαζόμενο είναι ίσα βάρκα ίσα γυαλό. Mm -hmm. Να μου πείτε αν την έχετε νιώσει το πετσί σα μέχρι σήμερα. Ε, του το θέσαμε mm. τον κύριο Χατζηδάκη Πότε ήσασταν Ας... ίσα βάρκα, ίσα γυαλό στη διαπραγμάτευση. Να μου πει κάποιο που δεν έχει σήμερα mm. πού να αφήσει mm. το παιδί mm. του και είναι εργαζόμενο. Mm -hmm. Ακούστε τώρα. Υπάρχει, αν ανοίξετε το ίντερνετ, όλοι όσοι μ' ακούνε και όλε όσοι μ' ακούνε αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτω mm -hmm. ηλικία θα δούνε. Συμβουλέ mm -hmm. για τον κυρκάδιο ρυθμό τη ημέρα. Mm -hmm. Το πόσε ώρε πρέπει να κοιμάσαι. Ναι. Πόσο τακτοποιημένο πρέπει να είναι; mm -hmm. Για καλή υγεία, καλό σεξ, καλό ύπνο, καλό τούτο, κίνο, καλό καλο το Ο κυρκάδιος ρυθμός είναι λοιπόν το 24 ώρο. Δεν μπορείτε να λογαριάσετε τον εργάσιμο χρόνο εκτός 24 ώρων. Ναι. Πώς να το εξηγήσω; Άμα το πάω στον ύπνο, με καταλαβαίνουν ρωτήσω, όλοι. Σημεία, Μισό λεπτό. Πρέ... Δεν ναι. μου λε, μπορεί να μαζέψει ύπνο το Σαββατοκύριακο για να βγάλει αϊπνία πέντε μέρε. Δεν είναι ο ύπνο κάτι προσθετικό. Δεν είναι κάτι Όχι, μπορεί. Ναι. Από την άλλη, δεν Πες, μπορώ να μπορείς. βλέπω και τι εικόνε στο λιμάνι. Άκουσε με γιατί, οτα... οτα... γιατί, γιατί δεν μπορεί να τι βλέπει. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μπορεί να τι βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να τι βλέπει. Πια. Γιατί δεν είχε κρυθεί νόμιμη. Από ποιον. Από αυτόν που βαστάει και το μαχαίρι και το πεπώνει και κρίνει ποιο είναι νόμιμο. Μα έτσι είναι όμω. Και δεν μου λε γιατί δεν πήγε και διασπορά ψευδών ειδήσεων ότι θα λειτουργήσουν τα πλοία του Άρα, συγγνώμη, Λιανά. Και δεν Άρα... τι φόρτωσε πλειοκτήτε τη νομική ευθύνη να ταλαιπωρούν το κοινό Μα τους. δεν έκανα περιέργεια. Δεν ξέρω αν θα γίνει η απεργία. Το... Δεν έκανα περιέργεια. Όχι, όχι, όχι μισό λεπτό. το είπαν... Σε πλοίο που δεν θα πάει το είπαν... Απέναντι. Το είπαν και οι επιβάτε χθε. Το είπαν Α, και οι επιβάτε. Είπαν οι επιβάτε ότι μα ενημέρωσαν να ταξιδέψουμε. Δεν μου λε. Άρα, συγγνώμη, ο λιμενεργάτη έχει τι 101 φορολογικέ απαλλαγέ του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Έχει τι διευκολύνσει του. Λιανά. Μου κάνετε πλάκα. Λένα, που κάνετε πλάκα, υπάρχει. που περιμένετε από την κρουαζιέρα mm -hmm. και κάνατε ολόκληρη τη ζωή ένα όνειρο ψεύτικης κρουαζιέρας με αυτό το νόμο, mm -hmm. όταν θα έρθουν τα δικαιώματα και θα είσαι. Θα έρθει ο εργοδότη και θα σου πει. Αλλά και η κουραζιέρα δεν είναι κάτι κακό να υπάρχει. Καθόλου. καθόλου. Mm. Γιατί επί πολλά χρόνια δεν είχαμε. Απλώ ναι. είναι για λίγου. Που πρέπει πολύ ε, να του υπηρετήσουν. Για αυτού που, που είναι ρεσιλιά, να τι να κάνουμε τώρα. Είναι, και η μήκονο για λίγου είναι και για λίγου. Αυτά να πάνε τα πίσω στου Βενετσιάνου που έχουν φτάσει να θέλουν να δουν τα Βενετσιάνου. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό το παράδειγμα. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπαίνουν στο λιμάνι, δεν θα γίνουν Τα καράβια αυτά τα φτιάξαν εργαζόμενοι. Προφανώ. Και τα δουλεύουν εργαζόμενοι. Ναι. Εντάξει, επομένως, δεν είναι να το παρουσιάζεται σαν κάτι το οποίο είναι αγαθό υπέρ των εργαζομένων. Ποιο πράγμα. Ένα αγαθό που δεν απολαμβάνει δεν να. μπορεί να είναι υπέρ σου. Τι να απολαμβάνω, δηλαδή, Επομένω, να σα φέρω ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε να δει. Να Ένωση απα... υπήρχε το χαβιάρι και καλή βότκα. Ποιος δεν, εργαζόμενος. δεν κανένας εργαζόμενος. Ο, όχι, πώς, Λέτε, την απολάμβανε κανένα εργαζόμενο. Όχι, κάνει λάθο. Πώ ήταν αυτό, Πώ ήταν αυτό. μπελούγκα οι εργαζόμενοι. η του είχε και το χαβιάρι του θα είχε. Και τα σπά του είχε όταν έβγαινε από το Όταν έβγαινε από το ρηχείο το είχε. Εσύ μιλά τώρα για ένα Α, κομμάτι που το λέω οποίο συμφέρει ότι δεν να θέλω το κοιτάξει. Δεν, δεν, πρέπει να υπερβάλλουμε ούτε εμεί, ούτε κι εσεί όμω δεν υπερβάλλουμε. Εγώ όμω στην τωρινή πραγματικότητα. Για το τώρα να πούμε. Ναι. Τα δικαιώματα του εργαζομένου τυλίγονται και γυρνάνε από Ανατολή μέχρι Δύση ω Έχεις Έχει παιδί ανήλικο. Και έρχεται ο εργοδότη και σου λέει για τι ανάγκε αυτή τη επιχείρηση. Αυτή τη χρονιά θα δουλεύει. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ναι, πρέπει να Και θα κάθεσαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και άμα δεν συνενέσει, δεν θα βρεθεί. Εδώ, εδώ είναι, εδώ Εσύ είναι Εσύ θα είναι το... μου πει σε το. Εδώ τώρα. είναι το θολό σημείο του και νομοσχεδίου. Δεν, έχεις που, να φύσεις που δεν, το, το έβα... Όμως, δεν το έβαλε κανένα. Όχι, το σημείο του νομοσχεδίου. Έρχεσαι μέσα και, όμως, και όμως. μου λε τώρα ότι, το... ότι παραμένει το 8ωρο συν δύο ώρε. Mm -hmm. Ποιο από εμά που λειτουργεί στο λεκανοπέδιο και κάνει πολυτελή δουλειά. Γιατί προσέξτε, υπάρχει και ο ποιοτικό χρόνο σε αυτή τη ζωή. Σωστό. Και ο ποιοτικό χρόνο δεν μετράει πουθενά για του εργαζόμενου. Είναι μόνο ρυθμουδάκια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να δουλεύει 10 ώρε σε μια δουλειά που δεν μπορεί να πάρει αναπνοή σε μολυσμένο περιβάλλον. Και το ίδιο πράγμα να δουλεύει στην τηλεόραση. Ε, 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 Εντελώ διαφορετικό πράγμα. Κάτσε τώρα έχεις για να λέμε δίκαιο, τα πράγματα. ή να είμαι χοντροκαθισμένη στη Βουλή. Απόλυτα. Στην... Χοντροκαθισμένη στη Βουλή μπορεί να κάτσω 10 ώρε. Λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε να είναι λίγο Λοιπόν. Το νομοσχέδιο το αυτό που όμως. πέρασε. Υπάρχει μία αλήθεια. Η ζωή ξερνάει τις πραγματικές και ουσιαστικές αντιλαϊκές και ενάντια στην Άρα ίδια τη Άρα το ίδιο ζωή θα γίνει και με, τη, με το νομοσχέδιο. Θα λες. ξεραστεί με μαθηματική ακρίβεια. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη νέα γενιά που την έχουν εκπαιδεύσει ότι τίλε θα κάνει τα πάντα, από το τηλεγάμο μέχρι τηλεφαΐη, και από το τηλεβαυτίσι yeah. μέχρι το τηλεκάτι, yeah. ε, και την έχουν πείσει ότι ακόμα και ο αυνανισμός, άμα έρθει σε επαφή, τυλε πάβει να είναι αυνανισμός, όταν θα έρθει η ώρα να το ζήσει αυτό, θα περάσει τα δράματα και θα αντιδράσει, όπως θα αντέδρασε ακόμα μέρα, και η νεολαία της Amazon. Καλή Ξέρω μέρα. ότι αυτό σας αρέσει ως ατάκα, να. αλλά με ατάκες μόνο δεν, δεν γίνεται δουλειά. Άρα ε, το ραντεβού το, το λέμε σε όλους, του τόνους να το καταλάβουνε. Θα είναι εκεί που οφείλει να κάνει ο καθένα τη δουλειά του. Γεια σου, στον Λιάννα. δρόμο και στον πεζοδρόμο. Τη λεγιά σου, Γιλιάνα. Λοιπόν, τη λεαπεργία είμαστε... πάντως δεν θα γίνει. Είμαστε κοντά. Τη λεαπεργία δεν πείς. γίνεται μάρκετ. Δεν γίνεται και τηλεφαγία. Πά